δεν είχα υπόψη μου ότι λέγοντας ή κάνοντας κάποια σχόλια, και μάλιστα όχι τώρα περιστασιακά, εγώ σχολιάζω το περιβάλλον μας γύρω από το τραγούδι, το σχολιάζω ως όλη μου τη ζωή. Όλη μου η ζωή είναι μια αγωνία για το τι ακριβώς σημαίνει τραγουδιστής και τι σημαίνει τραγούδι στη χώρα μας. Μετά λοιπόν από τόσα χρόνια εμπειρίας, για μένα τραγουδιστής καλός είναι πρώτα απ' όλα αυτός που έχει καλή φωνή. Φωνή καλή έχει σίγουρα ο Αντώνης Ρέμος, έχει σίγουρα ο Νίκος Βέρτης, έχει σίγουρα ο Οικονομόπουλος, έχει σίγουρα ο Αργυρός. Είναι δεκάδες οι καλοί τραγουδιστές. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους τους εκτιμώ και θα τους εκτιμώ πάντα και θα τους ξεχωρίζω για την καλή τους φωνή. Άλλο πράγμα είναι να τραγουδάς, να έχεις καλή φωνή, και άλλο να τραγουδάς αξιόλογα τραγούδια. Υπάρχουν πολύ καλοί τραγουδιστές, καλή φωνή, οι οποίοι δεν τραγουδάνε αξιόλογα τραγούδια, και βέβαια αυτό είναι επιλογή τους. Άρα και αυτό είπατε, ότι ίσως αυτοί οι τραγουδιστές που αναγνωρίζετε ότι έχουν καλή φωνή μπορεί να μην αφήσουν το στίγμα του Μπιθικότσι. Φυσικά, δεν θα φέρει κανένα να μην μπει το στίγμα του Μπιθικότσι, ούτε του Καζατζίδη, αλλά ούτε και τους άλλους φρύλους του προηγούμενου τραγουδιού, δηλαδή των προηγούμενων εποχών. Βυθίζει σε πέλαγα το νου, καραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βγήκε, ας πούμε, κύριε Νταλάρα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και είπε ότι στην ηλικία που είναι, λέει, ο Νταλάρας πρέπει να μιλάει μόνο με αγάπη και δεν επιτρέπεται να λέει τέτοιες απόψεις. Κοιτάξτε, τώρα δεν θα σχολιάσουμε τι λέει ο καθένας. Ο καθένας, όπως σας είπα, κάνει αξιολογικές κρίσεις. Και ο καθένας από εμάς κρίνεται. Είτε είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, είτε είναι τηλεοπτική περσόνα, είτε είναι δημοσιογράφος ή είναι αναλυτής ή οτιδήποτε. Αυτά δεν θα τα κρίνουμε τώρα και δεν υπάρχει και λόγος. Εγώ κρίνομαι για αυτό που είμαι και για αυτό που κάνω. Εγώ, όπως ήδη γνωρίζετε, έχω βάλει πάρα πολύ ψηλά την τέχνη του τραγουδιού και της μουσικής κυρίως. Και ο πήχης είναι πολύ ψηλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κατεβάσω αυτόν τον πήχη και γι' αυτό τον λόγο θα φαίνονται όλα αυτά που λέω λίγο περίεργα. Εσείς θεωρείτε απαγορευτικό ένας καλλιτέχνης να κάνει, ας πούμε, διαφημίσεις? Ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ανάλογα με τη ζωή που έχει διαλέξει να κάνει. Αν κάποιος μουσικός ή κάποιος τραγουδιστής αποφασίσει να αλλάξει δουλειά και μπορεί να κάνει μια επιχείρηση, είναι σαφές ότι ούτε θα τον κρίνω, ούτε θα τον θα ασχοληθώ πια μαζί του. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Σε κάποιες διαφημίσεις, στάσεις, είδα τα κοτόπουλα αυτά, είδα, ξέρω, κάποια μπιφτέκια κλπ. Που διαφημίζουν και πολλοί Έλληνες τραγουδιστές. Κάποιοι από τους Έλληνες τραγουδιστές, όπως ξέρετε, που είναι πάρα πολύ διάσημοι και έχουν κάνει μεγάλες καριέρες, είναι θεόφαλσοι. Είναι δηλαδή για γέλια οι φωνές τους. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καλή φωνή και ενώ κερδίζει πάρα πολλά χρήματα από τη δουλειά του και καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος τους έχει ανταμείψει, ζουν αξιοπρεπώς και πολλές φορές πολυτελώς από το τραγούδι, νομίζω θα έπρεπε να αντιληφθούν ότι μια κακή συμπεριφορά απέναντι στην κοινωνία αλλά και στην αισθητική του κόσμου γίνεται ίδρυς. Όλοι έχουμε γραμμένο που το λένε πεπρωμένο και κανένας δεν μπορεί να τα αποφύγει. Όταν την εποχή που έβγαινε ο Ρουβάς να τραγουδήσει, κάποια στιγμή συναντηθήκαμε στην εταιρεία και του μίλησα σαν αδερφός του. Του λέω, άκουσάκι μου, η ζωή και το τραγούδι δεν είναι μόνο αυτό που σου περιγράφουν οι εταιρείες δίσκων και οι φίλοι σου ή οι καλλιθελητές που κάνουν κάθε από κάθε καλλιτέχνη, κάνουν μια κλίκα. Να προσέξεις λίγο τι θα κάνεις από εδώ και μπρος. Γιατί θα μείνουν πολύ λίγα πράγματα από αυτά που κάνετε τώρα. Θα μείνουν κάποια πράγματα που δεν θα είσαι ευχαριστημένος αργότερα. Θα μείνουν οι φούστες, οι συνομιλίες με τον Ψινάκη, θα μείνουν τέτοια πράγματα και η τούμπα. Προσπάθησε να εμβαθύνεις τη μουσική, να καταλάβεις τι είναι το τραγούδι, να καταλάβεις τι είναι η ιστορία του τραγουδιού, τι έχει αφήσει πίσω του αυτή η ιστορία σε αυτόν τον τόπο. Σε μια λοιπόν τέτοια χώρα δεν έχουμε το δικαίωμα να χαροδιζόμαστε με τα καλά της Μικόνου και με τη λιακάδα και μια πατάτες τηγανιτές και μια φρουτοσαλάτα και δατσόλ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λένε ότι ο Νταλάρας είναι παλαιάς κοπής.
και είμαι παλιάς κοπής και μου αρέσουν οι άνθρωποι της παλιάς κοπής. Μου αρέσουν πολύ τα αντικείμενα της παλιάς κοπής. Τα εμπιστεύομαι αυτά μέχρι να βρω κάτι πιο αξιόλογο για να με κερδίσει από τη νέα εποχή.